Σε νέα αύξηση επιτοκίων προχώρησε τελικά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπω είχαν προεξοφλήσει οι αναλυτέ. Και το μεγάλο ερώτημα, Γιάννη Φώσκολε, είναι αν πλησιάζουμε στο τέλο των αυξήσεων που προκαλούν μεγάλο πονοκέφαλο στου δανειολήπτε. Το έχουμε δει όλε τι προηγούμενε μέρε. Είμαστε προ το τέλο Αυτού του κύκλου τη αύξηση των επιτοκίων, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο τέλο. Η Κριστίν Λαγκάρ ήταν ξεκάθαρη σήμερα. Είχαμε λοιπόν μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδε βάση, όπω είχαν προεξοφλήσει οι αναλυτέ. Έτσι το βασικό επιτόκιο πηγαίνει πλέον στο 3,25%. Ωστόσο, αν μου επιτρέψει, αυτό δεν είναι η, βα... η βασική είδηση σήμερα. Η βασική είδηση είναι αυτό που ακούσαμε από την Κριστίν Λαγκάρ. Τι ακούσαμε σήμερα, δύο πράγματα. Πρώτον, δεν σταματάμε με τι αυξήσει των επιτοκίων. Και δεύτερον, έχουμε ακόμη έδαφο να καλύψουμε. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι έχουμε σίγουρα άλλη μία αύξηση επιτοκιών μπροστά μα τον Ιούνιο, πιθανότατα κατά 25 μονάδε βάση επίση, ενώ πλέον μετά από τη σημερινή ενημέρωση πρέπει να σου πω ότι φαντάζει εξαιρετικά πιθανή και μια δεύτερη αύξηση επιτοκιών τον Ιούλιο. Κατά 25 μονάδε βάση, έτσι ώστε το επιτόκιο θα φτάσει στο 3,75% και θα δούμε, Ματίνα, αν θα τελειώσουμε εδώ ή θα χρειαστεί να πάμε και σε άλλη αύξηση όμω το Σεπτέμβριο πλέον. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πού θα πάει ο πληθωρισμό. Και πρέπει να σου πω ότι όπω είπε και η Κριστίνα Λαγκάρτα, γεράκι έλεγαν σήμερα ότι έπρεπε να πάμε σε αύξηση μεγαλύτερη. Κατά 50 μονάδε βάση κατέβασε ταχύτητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όμω συνεχίζει με τι αυξήσει στο μέλλον. Και θα δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό το ταξίδι. Ακριβώ. Γιάννη Φώσκολα, σε ευχαριστούμε πολύ.